Ξελνιωτάκης απομακρύνει. Όπως βγαίνει όμως Μπαλιάς Μπλάτσαμνας για τον Αρόβα απέναντι στο Μένιο. Κακό τελείωμα μπλοκάρει ο goalkeeper της Σεραφίνας. Δημαράκης απομακρύνει, κεφαλιά του Σκαφίδα. Βγαίνει Μπαλιάς στην πλάτη της άμυνας για τον Αμάντζη. Περνάει το Δημαράκη σε κενή εστία. 0-1 η τριγλία Ραφίνας ανοίγει το σκορ μόλις στο 8ο λεπτό με τον Μάντζη να εκμεταλλεύεται την ασυνοησία της άμυνας με τον Δημαράκη. Θα τσιμπήσει την μπάλα και σε κενή εστία δεν έχει πρόβλημα να γράψει στο 8ο λεπτό το γιούχτα τριγλία Ραφίνας 0-1. Ζέκιο απέναντι στον Ηλιόπουλο θα τον περάσει. Επιχειρεί την σέντρα, Παναγιωτόπουλος θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα της ομάδας του κάνοντας έτσι μέσα σε 2 λεπτά 2 τα τέρματα της Τριγλίας με τον Παναγιωτόπουλο άθελά του να στείλει την μπάλα στα δίκτυα της ομάδας του 0-2 γιούχτα Τριγλία Ραφίνας. Σκαφίδας κερδίζει το φαουλ από τον Ηλιόπουλο. Ο Στάμπελος δοκιμάζει απευθείας από πολύ μακριά η μπάλα στον ουρανό των δικτύων της εστίας του Δημαράκη. Στάμπελος για τον Σταφίδα, κεφαλιά πάσα λάθος της άμυνας Χρυσάφη, στο σούτ είναι καλό, Δημαράκης αποκλούει εντυπωσιακά. Ζαφυρίδης για τον Μιχελακάκη, η κάθετη πάσα για τον Αρόβα απέναντι στο Μένιο Πλασάρι και 1-2. Ο Γιούχτας 6 λεπτά μετά τη σέντρα του δευτέρου ημιχρόνου μπαίνει και πάλι στο παιχνίδι με τον Αρόβα να πλασάρει τον Μένιο και να κάνει το 1-2 στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης. Κλέβει ο Κολοκοτρώνης, η μπαλιά είναι για τον Ζέκιο μέσα στην περιοχή με τη μία το σούτ απελπιστικά έξω η μπαλά. Μιχελακάκης, η μπαλιά είναι καλή για τον Αρόβα, θα την περάσει πάνω από το Μένιο και η μπάλα στα δίχτυα 2-2. Νάπου λοιπόν που ο Γιούχτας απαντάει με το ίδιο νόμισμα, την Τριγλία μέσα σε 6 λεπτά κάνει το 2-2 και φέρνει το παιχνίδι στα ίσια με το δεύτερο γκολ του Ρόβα στο παιχνίδι. Φάουλ με τον Ιερονιμάκη από πολύ μακριά. Τελείται. Η μπάλα περνάει από όλους και αναγκάζει τον Αμένιο σε εξαιρετική επέμβαση. Μάντζης το 1-2 με τον Αλάτσι. Λάθος της άμυνας. Μάντζης μέσα στην περιοχή το πλασέ. Εύκολα μπλοκάρει ο Δημαράκης. Έτσι πως εξελίχθηκε και ικανοποιημένος αλλά και στεναχωρημένος. Διότι πρώτο ημίχρονο, αν θυμάστε, είχαμε εμείς την μεγάλη ευκαιρία στο τέταρτο του Ρόβα να ανοίξουμε το σκορ και αμέσως στην αντεπίδεση δεχτήκαμε τον γκολ. Και πριν καλά-καλά συνέλθουμε, μπαίνει και το δεύτερο αυτό γκολ και εκεί καταλαβαίνετε ότι πρεμιέρα και στο 8-10 λεπτό, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο ήταν, να είσαι πίσω στην έδρα σου 0-0, δεν είναι και ότι καλύτερο. Δεν μπορέσαμε να βρούμε ρυθμό στο πρώτο ημίχρονο. Νομίζω η καλύτερη ομάδα σε αυτό το διάστημα ήταν η Τριγλία. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο επιχειρήσαμε δύο αλλαγές, οι οποίες μπορώ να πω ότι έδεσαν κάπως την ομάδα. Παίξαμε ποδόσφαιρο, κυριαρχήσαμε εμείς στο δεύτερο ημίχρονο, πετύχαμε δύο γκολ.